Ορίστε, κορνάρι κιόλας. Μιλάμε για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχει και μάτια και βλεφαρίδες και φρύδια. Από όλα, γι' αυτό το διάλεξε η ιατρού, επειδή είναι έτσι κοριτσίστικο, κατάλαβες. Και μάλιστα βλέπεις η μάσκα του. Ακριβώς. Αν σε παραπέμπει στο τζιπ. Έχει αντιγράψει λίγο τη μάσκα του τζιπ με 5 βέβαια γραμμές, η τζιπ έχει 7. Σε μινιόν έκδοση. Ναι. Για πάμε, Ελένη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Όπως βλέπεις, Μαρία, είναι πρόκληση για σένα. Πρόκληση και για τον Δημήτρη, βέβαια, αν θέλει να το πάρει. Γιατί τώρα, όχι. Στη σύζυγο. Για σένα είναι πρόκληση για να στο πάρει ο καλός σου και να κυκλοφορήσει, φαντάσου, το κάνω λίγο εικόνα, μέσα σε αυτό, ναι, στην Αθήνα. Είναι εξαιρετικό, είναι υπέροχο. Μιλάμε για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, Ελένη. Δεν περνάς απαρατήρητος. Για πάμε να τα. Δεν περνάς καθόλου απαρατήρητος, μάλλον. Ναι. Ηλεκτρικό αυτόνομο, όμως προσέξτε. Πριν από 6 μήνες παρουσιάσαμε το ηλεκτρικό. Πρώτη φορά παρουσιάζουμε αυτό το γυναικείο, το Girly. Για τα αγοράκια υπάρχει σε μπλε, πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι αυτό ότι πάρω η θεσσαλονικιώτικη εταιρεία. Και γιατί το άσπρο είναι φορτηγό. Είναι... Το δώσε το Χριστόπουλο αυτό. Αυτό. Α, ότι μετά τα ηλεκτρικά, λοιπόν, made in Θεσσαλονίκη. Ελάτε εδώ να δείτε τι έχουμε. Έχουμε και τα αγροτικά και όχι μόνο. Μαζί μας ο διευθυντής της ECOSAN, ο Γιώργος ο Καζατζίδης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δεν σταματάμε. Βλέπω ότι έχετε προχωρήσει το πράγμα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Για πείτε μας, λοιπόν, λεπτομέρειες. Το έχουμε προχωρήσει. Έτσι είναι. Λοιπόν, εμείς στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης και γιορτάζοντας την πρώτη χρονιά, την ολοκλήρωση της πρώτης χρονιάς παρουσίασης του EcoCar, παρουσιάζουμε τα επαγγελματικά EcoCar πλέον, τα επαγγελματικά πόλης, είτε σε pick-up με καρότσα ή και van, που έχουμε και το βανάκι και το παρουσιάζουμε, για χρήση επαγγελματική πάντα. Φαντάζομαι ότι οι ανάγκες της αγροτικής αγορά, γιατί εδώ πέρα έχουμε και πάρα πολλούς αγρότες, σας οδήγησαν σε αυτό. Αυτό είναι το μεγάλο σας το φορτηγό. Αυτό είναι το μεγάλο το φορτηγάκι. Έτσι? Αυτό είναι το βανάκι. Τι αυτονομία έχει αυτό το βανάκι, για πείτε μας. Τι αυτονομία έχει, κυρία Καζατζίδη. Η αυτονομία του είναι περίπου στα 100 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση. Μάλιστα. Δεν και λίγο. Επίσης παρουσιάζουμε και τα νέα μοντέλα με μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν διπλάσια αυτονομία στα 200 χιλιόμετρα. Και να σας πω κάτι, γιατί να αγχωνόμαστε να το βάλουμε το βράδυ στην πρίζα με τον Απόστολο Τσινάρη, δείτε πάνω, δείτε που βρισκόμαστε. Έχει φτιάξει EcoSan, φροντίζει για μας πριν από εμάς. Το πάρκινγκ δεν είναι απλό πάρκινγκ. Ναι, είναι ένα πάνελ, το οποίο μπορεί να παρκάρεις τα EcoCar και συμβατικά αυτοκίνητα και έχουμε κατασκευάσει και μεμονωμένο σταθμό φόρτισης. Οπότε φορτίζει παράλληλα. Ωραία, αυτό είναι το μέλλον, παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε. Ένα EcoCar. Να, λοιπόν, υπάρχει και αυτή η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα η μίζερη και όλα αυτά που λέμε καμιά φορά. Υπάρχει και αυτή. Φόρτιση, κανονικά το φορτιστή. Να σας ρωτήσουμε κάτι. Αυτά έχουν βγει στην αγορά. Η είδηση είναι. Εννοείται ότι έχουν βγει στην αγορά, έτσι. Έχουν βγει στην αγορά όλα, τα πάντα. Και κάνουν και θράψη, το αγοράζουν στην Ελλάδα από ποιες περιοχές. Για πείτε μας, το αγροτικό, ας πούμε, πού το δώσατε. Το αγροτικό το έχουμε δώσει και στην Κρήτη και στην. Το έχουμε κάνει και εξαγωγή. Το έχουμε στείλει και στην Ελλάδα. Η ταχύτητά του, ποια είναι η ταχύτητα, θα μας πει και τιμές. Ναι, βέβαια. Μεγάλη ζήτηση ακριβώς. Με τι ταχύτητα μπορεί να πάει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ποια θέλετε. Το αγροτικό, λοιπόν, με τι ταχύτητα πηγαίνει. Όλα τα EcoCar έχουν δύο εκδόσεις. Είναι η low speed που έχει τελική ταχύτητα τα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Και την high speed, η οποία έχει τελική ταχύτητα τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι, χαρά. Οι τιμές από πόσο μέχρι πόσο. Οι τιμές ξεκινούν από 6.700 ευρώ για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης και φτάνουν μέχρι και τα 12.000-13.000. Και δεν έχουν και τέλη αυτά, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν έχουν τέλη. Παρουσιάζουμε... Και τα τέλη τους μηδενικά. Τα τέλη τους σε όλα είναι μηδενικά. Ασφάλεια, αυτό ασφάλεια είναι. Είναι ελάχιστη, είναι περίπου τα 70 ευρώ το χρόνο και δεν έχουν απέτηση για συντήρηση αναλώσιμα, δηλαδή λάδια, άλλα. Στην Ελλάδα φτιάχνονται αυτά, Ελένη, να ρωτήσουμε τον κύριο Καζατζίδη. Made in Θεσσαλονίκη. Α, αυτά. Στην Ελλάδα, ρωτάει η Μαρία Αναστασοπούλου, στην Ελλάδα φτιάχνουν. Για πείτε, τους εξηγήστε. Δηλαδή για εμάς τους Αθηναίους τίποτα. Τα αυτά συναρμολογούνται στην Κίνα και εμείς εδώ η εταιρεία μας τοποθετούμε τις μπαταρίες που είναι δικής μας κατασκευής, καθώς επίσης και εξοπλισμούς εξελίσσουμε τον εξοπλισμό των εταιρεών. Πόσους υπαλλήλους είχατε πέρυσι και πόσους προσλάβατε με αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε προσλάβει περίπου, διπλασιάσαμε το προσωπικό μας. Είμαστε αυτή τη στιγμή, υπερβαίνουμε τα 20 άτομα. Πολύ ωραία. Βλέπετε λοιπόν στην κρίση ότι παλεύουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Και είναι ασφαλή, έτσι, για να το πούμε, γιατί είναι ένα ερώτημα αυτό. Πώς διασφαλίζεται αυτό. Ασφαλή, τα οχήματα, ασφαλή. Είναι πολύ ασφαλή. Έχουμε κάνει και crash test και έχουμε δει ότι συμπεριφέρονται με άψογο ρυθμό. Πολύ ωραία. Καλές δουλειές, λοιπόν, ευχόμαστε. Να είστε καλά. Είναι τσάλινος, είναι σαν εν είδη roll bar και προστατεύει την καμπίνα του και τον οδηγό. Καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.